ένα νέο ΕΣΥ που πραγματικά θα επιχειρηματοποιήσει το χώρο της υγείας και έχουμε και το πολύ γνωστό των τελευταίων ημερών θέμα του διοικητή του νοσοκομείου του Ηρακλείου, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, ο οποίος θα έλεγα με μια προσβλητική του απόφαση που κάνει κατάχρηση καθήκοντος και κινείται στα όρια του εργασιακού εκφοβισμού, έστειλε ελεγκτές στα σπίτια αναισθησιολόγων, οι οποίοι πρωτύτερα είχαν κάνει τεστ COVID, είχε αναρτηθεί το τεστ, το αποτέλεσμα, στο ΙΔΙΚΑ και έστειλε ελεγκτές για να δει αν πραγματικά έχουν COVID. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για πρακτικές άλλων εποχών. Πρέπει να καταδικαστεί από όλη την κοινωνία. Καταδικάστηκε από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το Σωματείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος με αυτή τη στάση, όπως και σήμερα. Σήμερα η αναισθησιολόγος, κυρία Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου, το είδαμε και σε αναλυτικό ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, έστειλε μια επιστολή προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέτει θέμα αξιοπρέπειας των γιατρών με τη στάση αυτή του διοικητή του κυρίου Χαλκιαδάκη. Και μάλιστα, για να βοηθήσω στο ρεπορτάζ, μιας και το αναφέρετε, κύριε Συντιχάκη, αύριο στις 8 το βράδυ υπάρχει ευρεία σύσκεψη στο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου για να τεθεί το ζήτημα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ενόχληση στην ιατρική κοινότητα, όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά ολόκληρης της Κρήτης. Γνωρίζω ότι έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και σε συναδέλφους γιατρούς και νοσηλευτές στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, σε Χανιά, Ρέθινο και Λασίτη. Υπάρχει και σημερινή εξέλιξη. Ένα πογκρόμ, ένα κυνηγητό των γιατρών, ουσιαστικά στιγματίζοντας γιατρούς ότι τάχα μου απουσιάζουν από τη δουλειά τους γιατί πάνε για τις ελιές. Τι εννοείται? Εδώ μιλάμε για τιμωρητικές διαδικασίες από την πλευρά του διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ότι κάνει, όπως σας είπα, ελεκτικό μηχανισμό για το αν έχουν COVID οι αναισθησιολόγοι, με αφορμή ότι δεν υπήρχαν χειρουργία. Δεν υπήρχαν αναισθησιολόγοι για τα χειρουργία. Αλλά την ευθύνη το ότι δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, δεν την έχουν οι αναισθησιολόγοι, δεν την έχουν οι γιατροί. Δεν την έχει ελέγχει το υγειονομικό δηλαδή προσωπικό. Αν οι γιατροί έχουν πάρει νόμιμα την άδειά τους για να έχουν πάρει νόμιμα την άδειά τους για να μαζέψουν τις ελιές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι πογκρόμ. Πογκρόμ επίθεσης σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού. Άρα αποδεικνύεται ότι δεν έφταναν τα χειροκροτήματα. Τα χειροκροτήματα ήταν υποκρισία σκέτη. Αυτοί οι άνθρωποι που έδωσαν τη μάχη για τον COVID όλα αυτά τα χρόνια, που δίνουν καθημερινά, που απουσιάζουν 30.000 νοσηλευτές υγειονομικοί από τα νοσοκομεία, σήμερα δέχονται πογκρόμ. Είναι μόνος του ο Χαλκιαδάκης? Όχι, δεν είναι μόνος του. Έχει την ανοχή, έχει την παρόντρηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για αυτά τα οποία κάνει. Για φανταστείτε λοιπόν αν αύριο μεθαύριο με το νέο νομοσχέδιο, που θα είναι πλέον ένα επιχειρηματικό νοσοκομείο, στη λογική του κόστους-οφέλους, τι νέα παρόμοια και πιο οξυμένα επεισόδια θα έχουμε σαν αυτά. Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε σε αυτό. Κύριε Σκαλάκη, θα μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Θα ερχόμουν σε εσάς επειδή έθεσε ένα θέμα. Πάντως θέλω να σας πω, κυρία Συνετάκη, ότι είναι μια τακτική που έχει πυροδοτήσει εντονότατες αντιδράσεις. Okay. Το καταλαβαίνω. Ενημερώθηκα από εσάς για το περιστατικό. Αλλά δική επειδή, μου γνώμη είναι και ανεπίτρεπτο. Επειδή είπαμε λίγο να ξεκινήσουμε σε προσωπικό επίπεδο και λίγο πιο χαλαρά και η συζήτηση έτσι, λίγο ξέφυγε. Έτσι αλλιώς θα το θέταμε αυτό το θέμα. Ξέφυγε. Μιας και το άνοιξε ο κύριος Συντιχάκης. Να πω γιατί με ρωτήσατε κάτι προσωπικό. Να προσθέσω λοιπόν μετά και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων μου στη Βουλή. Ότι χαίρομαι που είμαι μέλος μιας κυβέρνησης τα οποία όλα αυτά τα οποία περιέγραψαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και οι συνάδελφοι εδώ συντοπίτες μου προσπαθεί διαρκώς με μέτρα να τα αμλύνει, καταφέρνει και κερδίζει μάχες, καταφέρουμε και μειώνουμε την ανεργία, καταφέραμε και αυξήσαμε το διαθέσιμο εισόδημα. Εγώ θα σας δώσω το χρόνο γι' αυτό, αλλά μιας και το έθεσα. Όχι, επειδή, δεν θέλω να πεταχτούμε τώρα. Εγώ είχα σκοπό το θέμα αυτό της υγείας, το πάω λίγο πιο πίσω. Το έθεσε ο κύριος Συντιχάκης, δεν μπορώ να το κάνει μια αναγωγή ο κύριος Συντιχάκης, να πω ότι περάσαμε τον νόμο που αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που περνάνε οι γιατροί και τις δυσκολίες που έχουμε στο σύστημα υγείας, να δεν έχουν κίνητρα οι γιατροί για να έρθουν στο σύστημα υγείας. Περάσαμε ένα νόμο που δίνουμε αύξηση στους μισθούς, αύξηση στα επιδόματα
και στους αναισθησιολόγους. Κύριε Σενετάκη, να σταθούμε λίγο στην ουσία. Εγώ θέλω λοιπόν δεν να σας ρωτήσω κάτι γίνεται, πολύ προσωπικό. Να γίνεται εσείς αναγωγή. Σαν Μάξιμος Σενετάκης, ναι, σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτή την τακτική της διοίκησης του Παγνή και του κυρίου Χαλκιαδάκη συμφωνείτε και σας ρωτάω προσωπικά. Ξέρω ότι είναι δύσκολη θέση ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να σχολιάσει το πώς λειτουργεί ένας διοικητής που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως επιβάλλεται να τοποθετηθεί και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αφού όμως επικοινωνήσω με τη διοίκηση και μάθω ακριβώς τι έγινε, γιατί σας είπα ότι ακριβώς ενημερώθηκα για το περιστατικό μόλις τώρα. Ήμασταν για τις γιορτές και για αυτό που μου είπατε, με ενημερώσατε εσείς πριν την εκπομπή. Οπότε οφείλω, επειδή ακριβώς ως βουλευτής πρέπει να τοποθετηθώ, να ενημερωθώ από τη διοίκηση, να δω τι ακριβώς έχει συμβεί και θα τοποθετηθώ και στους γιατρούς. Και στη διοίκηση και στο Υπουργείο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό. Να συμφωνήσω με τον κύριο Συντηχάκη στο τελευταίο που είπε. Και στα άλλα συμφωνώ, αλλά στο τελευταίο που είπε ότι ο κύριος Χαλκιαδάκης δεν είναι μόνος του. Γιατί δεν είναι η μόνη ενέργεια που έχει κάνει δημιουργώντας τεράστια ζητήματα και προβλήματα. Όσο γίνεται αναγωγή θα παρεμβαίνω, διότι είπαμε δεν μπορεί αυτή τη στιγμή για ένα περιστατικό το οποίο αναφέρεται να γίνεται μια ολόκληρη αναγωγή στα θέματα υγείας με ένα περιστατικό. Αναφερόμαστε γιατί, σε αυτό το περιστατικό. Όχι, ο κύριος Βαρδάκης πάλι το κάνει γενικό, γι' αυτό παρεμβαίνω. Όχι, δεν είναι γενικό. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν είναι η πρώτη ενέργεια του κυρίου Χαλκιαδάκη που δημιουργεί. Από πρώτου γιατροί παίρνουν θα σας καλύψω, θα σας καλύψω. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε παρακάτω. Πραγματικά, ναι, το νομοσχέδιο. Να κλείσουμε αυτό το θέμα που έθεσε ο κ. Συντηχάκης. Το νομοσχέδιο ήταν τα φόπλακα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Να το κλείσουμε αυτό όμως, και θα πάμε σε ωραία, αυτό. Ωραία. Κύριε Δασκαλάκη, κοιτάξτε, εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε αναδείξει τα αμείζωνα ζητήματα του νοσοκομείου του Ηρακλείου, που ευθύνεται ο κ. Χαλκιαδάκης, όσον αφορά τους αναισθησιολόγους. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα 10.000 χειρουργία στα δύο νοσοκομεία και ο κ. Χαλκιαδάκης πει την ίσα. Αλλά το προχθεσινό ήταν το αποκορύφωμα. Ξεχύλισε η σταγόνα κάθε ποτηριού. Να στείλει με ποια δικαιοδοσία. Με ποια δικαιοδοσία. Όταν οι άνθρωποι αυτοί είχαν πραγματικά θετικό τεστ κορονοϊού, έστειλε στο σπίτι δίκην αστυνομικού, διευθυντού θα έλεγα εγώ, στους αναισθησιολόγους για να επιβεβαιώσουν ποιοι. Ο ΕΟΔΗ, αν πράγματι ήταν θετική στο κορονοϊό. Πράγμα που δεν το είπε ο κ. Συντηχάκης. Αποδείχθηκε για δεύτερη φορά ότι ήταν θετική. Όμως η ενέργεια που έκανε ο κ. Χαλκιαδάκης και βέβαια είναι κατακριτέα. Και βέβαια θέλω να σας ενημερώσω. Γιατί είχαμε ασχοληθεί με τον κ. Χαλκιαδάκη και όταν ήθελε να μειώσει, λέει, να εξοικονομήσει ενέργεια. Είναι το θέμα που είχε βγει από την Κρήτη. Εσείς το είχατε αναδείξει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κλείνοντας τους ασθενείς τα καλοριφέρ. Όμως το συγκεκριμένο θέμα, θέλω να σας πω ότι αύριο θα υπάρξει σχετική καταγγελία από όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα ζητήσουμε από τον κύριο Πλεύρη, τον αρμόδιο υπουργό, εάν είναι ενήμερος για τις πράξεις και τη συγκεκριμένη πράξη του κ. Χαλκιαδάκη, η οποία επαναλαμβάνω είναι κατακριτέα και δεν θα μείνει έτσι. Κυρία Κεχέρογλου. Ο κ. Χαλκιαδάκης και όλοι οι διοικητές υλοποιούν μια κυβερνητική πολιτική. Μια συγκεκριμένη πολιτική, άρα για τη συνολική κατάσταση στον χώρο της υγείας, των νοσοκομείων κτλ. Περισσότερο είναι πολιτική η κριτική μας. Αλλά εδώ έχουμε μια αμφισβήτηση ακόμα και του συστήματος που ισχύει για την διαπίστωση και την πιστοποίηση των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον COVID. Αμφισβητείται το ίδιο το σύστημα που ισχύει για χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους. Δηλαδή, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι κάνουν το τεστ, ανεβάζουν στην πλατφόρμα το αποτέλεσμα, το θετικό, εντάσσονται στα προβλεπόμενα για τη διοίκηση, την απουσία από την εργασία κτλ. Εδώ αμφισβητείται λοιπόν και το σύστημα. Υπάρχει λοιπόν ένας υπερβάλλον ζήλος σε σχέση με ζητήματα που πιστεύω ότι έχουν κανονικοποιηθεί μετά από τόσους χρόνια πλέον πανδημίας και είναι απορίας άξεων γιατί επιλέχθηκε αυτή η μέθοδος. Θέλω όμως και για λόγους κοινοβουλευτικής δεοντολογίας, πέρα από το γεγονός ότι υπόθηκε προηγουμένως θα γίνει ερώτηση και παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα, να αναφερθώ και στα άλλα που είπε ο κ. Συντηχάκης, ότι αυτό η αποδοχή ή όχι μιας τροπολογίας αφορά την κυβέρνηση και τον υπουργό του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης καταθέτει σύμφωνα με τη δικιά του φιλοσοφία και αντίληψη και πρόταση τη δικιά του τροπολογία για τα θέματα. Άρα λοιπόν έχουν καταθέσει και άλλα κόμματα και εμείς και για τη 13η
σύνταξη και για το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας και για το θέμα της πενταετίας της ένοπλης δυνάμης και για τα ζητήματα όλα. Θα μπούμε στο αλλά, θέμα της καμπινερινότητας για να είμαι και σωστός όχι, απέναντι όχι, στον κύριο Σενετάκη. Δεοντολογικά. Δεν αποδέχονται τα άλλα κόμματα. Να είναι ξεκάθαρο. Αποδέχεται η κυβέρνηση. Γιατί εγώ προσωπικά και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, στην οποία ανήκω, έχει καταθέσει 170 τροπολογίες τον προηγούμενο χρόνο. Και άρα θα μπορούσα να ρωτήσω για μια-μια λοιπόν, το κάθε κόμμα τι κάνει. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το αρνείται. Πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Η κυβέρνηση το αρνείται. Κατά το ίδιο έχει δίκιο ο κύριος Γκεγκέρογλου. Δηλαδή ότι την πρώτη ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Αν κάνει αποδεκτή, την απορρίπτει. Έχει σημασία όμως όταν καταθέτει ένα κόμμα και είναι σημαντικές τροπολογίες, τα άλλα κόμματα όταν βγαίνουν στο βήμα της Βουλής να λένε απευθυνόμενοι προς την κυβέρνηση, στηρίξτε τη. Είναι σωστή. Ή απορρίψτε τη. Όταν δεν λες τίποτα, σημαίνει έχει λάκκο η φάβα. Λοιπόν, όχι. Ένα δευτερόλεπτο. Θα πάω στο πρώτο. Πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Για τα θέματα που αναφέρατε, στην επιστροφή θα μπούμε στα θέματα της καθημερινότητας. Θέλω να είμαι και σωστός. Δικαίως ο κύριος Σενετάκης πριν από λίγο ενοχλήθηκε. Όμως. Ενοχλήθηκε το πάνω εισαγωγικά. Θεώρησε ότι έπρεπε να πάρει. Για να πούμε. Έτσι κι αλλιώς θα το έθετα το θέμα. Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς θα το έθετα το θέμα. Της διοίκησης του Παγνή, είναι ένα θέμα το οποίο και σήμερα το αναδείξαμε και έχθες μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων. Θα πάμε σε διαφημίσεις με την επιστροφή. Μπαίνουμε στα θέματα της καθημερινότητας. Μέσα σε αυτό είναι και το κομμάτι της υγείας.